Στη συνεδρίαση της Διακομματική Επιτροπή για την Ανάπτυξη τη Τράκη, που πραγματοποιήθηκε χθε το απόγευμα, ο βουλευτή Ροδόπη του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Χαρίτου, τοποθετήθηκε επί του προσχεδίου τη έκθεση, που κατατέθηκε από την πλευρά τη Νέα Δημοκρατία. Ο βουλευτή αρχικά επανέλαβε την πρόταση που είχε καταθέσει ο Κατρούγκαλο για τη διαμόρφωση πορίσματο που θα περιέχει δύο άξονε. Έναν για τα αναπτυξιακά τη Τράκη και έναν για τα θεσμικά, όπω αρχικά είχε αποφασιστεί στη Διακομματική Επιτροπή. Ο βουλευτή στη συνέχεια προχώρησε σε συγκεκριμένε επισημάνσει για το προσχέδιο τη έκθεση που έχει κατατεθεί από την πλευρά τη πλειοψηφία, αναφέροντα ότι οι πέντε άξονε που περιλαμβάνει δεν συγκροτούν ενιαίο σχέδιο με σαφεί στόχου, μετρήσιμα αποτελέσματα και χρονικό οριζοντά. Σημείωσε ενδεικτικά το παράδειγμα ότι η Θράκη υστερεί σημαντικά ως ποσοστό στο κατακεφαλήν ΑΕΠ σε σχέση με το σύνολο της χώρας και αναρωτήθηκε αν θα υπάρξει στόχος για σύγκληση και με πιο χρονικό ορίζοντα. Ανάλογη αναφορά έκανε και για τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και μετανάστευσης των νέων στη Θράκη. Ερωτώμενος αν θα υπάρξουν δεσμευτικοί στόχοι και μετρήσιμα αποτελέσματα. Διαφορετικά τόνισε οι πέντε άξονε του προσχεδίου μοιάζουν με καλάθια στα οποία έχουν φορτωθεί πράγματι και καλές και αμφιλεγόμενες δράσεις και έργα, χωρίς όμως ιεραρχήσεις και προτεραιότητες ως προς την υλοποίησή τους. Η ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον πρώτο άξονα που έχει σχέση με την αναμόρφωση του πρωτογενού τομέα, σημειώνοντα ότι αποτελεί μονομέρεια ή μοναδική αναφορά του σχεδίου για τη μεταστροφή στι δενδρόδε καλλιέργειε όλου του πρωτογενή τομέα, λέγοντα με έμφαση ότι η αγροτική οικονομία τη Τράκη, όλε οι υποδομέ, οι εξοπλισμοί, οι συναφεί επαγγελματικέ δραστηριότητε βασίζονται σε δυναμικέ καλλιέργειε, στην παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων με εξαγωγικό προσανατολισμό όπω βαμβάκι, δημητριακά, καπνό και άλλα. Σε μια δεύτερη επισήμανση του βουλευτή που αφορά στου πόρου του Ταμείου Ανάκαμψη, σημείωσαν αν συμφωνεί ή όχι, κανείς, είναι μια πραγματικότητα ότι το σχέδιο του μηχανισμού ανάκαμψη έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουν κλειδώσει τα έργα που περιλαμβάνονται σε αυτό. Είναι ανάγκη να γνωρίζουν στη Θράκη ποια είναι τα έργα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο και αφορούν συνολικά την περιοχή και βέβαια τι αντιπροσωπεύουν σε πόρου ω ποσοστό σε σύγκριση με το συνολικό ύψο των πόρων του Ταμείου σε μια περιοχή που υπολείπεται αναπτυξιακά και γι' αυτό άλλωστε τον λόγο συγκροτήθηκε η διακομματική. Κλείνοντα, ο βουλευτή ανέφερε Ενώ αρχικά σωστά με στον προσδιορισμό των μέσων μακροπρόθεσμων στόχων για τη Θράκη και δεσμευτήκαμε να μην εμπλακούμε σε σημαντικά μεν, αλλά άμεσα ζητήματα δεν το αποφύγαμε. Και ενώ σωστά ανακοινήθηκαν θέματα όπω το 12% του μισθολογικού κόστου ή τη αναγκαία στήριξη των καπνοπαραγωγών, θέματα άλλωστε που με ένταση τέθηκαν από τη δική μα πλευρά και με πολλού τρόπου προ την κυβέρνηση. Θα έπρεπε όμω αφού εμπλακίκαμε σε αυτή τη διαδικασία να ασχοληθούμε και με άλλα εξίσου σημαντικά θέματα, όπω για παράδειγμα η αμφισβήτηση τη πρώτη κατοικία με διαταγέ πληρωμών από τράπεζε για 8.000 παλινοστούντες ομογενείς της Τράκη ή ακόμα το ζήτημα επαναλειτουργίας της βιομηχανίας Σέλμαν για το οποίο ο ίδιος ο πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί. Την προσεχέστερη, 23 Νοεμβρίου, θα γίνει τελική συζήτηση για το πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής της τράκη.